Καλημέρα. Χαμογελάκι, πιστό στο ραντεβού μου, δεν έχετε παράπονο. Θεσσαλονίκη, παραλία, μια χαρά. Ωραία κέφια, διάθεση και πάντα έμπνευση και προβληματισμός. Εδώ στο παγκάκι που κάθομαι σήμερα μετά λοιπόν από τη διαδρομή που έκανα, εδώ στο Μακεδονία, έτσι μέχρι πέρα και περπάτησα μέχρι και το Λευκό Πύργο. Τώρα τι θέλω να πω. Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι καθημερινά έχουμε μια αναρώτηση και βρισκόμαστε ανάμεσα σε ένα πόλεμο. Αυτό το πνευματικό και τον υλικό. Αναλογίζουμε πολλές φορές, τώρα οι άνθρωποι, πολλές φορές μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ανακαλύψουμε τους εαυτούς μας, να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να είμαστε πιο θετικοί, να μπορέσουμε να δώσουμε, να δημιουργήσουμε και να αποκτήσουμε φυσικά. Από την άλλη, είμαστε ανάμεσα στο νόμο της πολιτείας, της καθημερινότητας, αυτό που επιβάλλεται σε ένα κοινωνικό σύνολο για να είναι ευπρεπισμένο και βρισκόμαστε πολλές φορές σε αντίθεση με τον νόμο του Θεού. Γίνεται περίπου ένα πράγμα να καταλάβετε στο μυαλό μου πολλές φορές, έτσι όπως το σκέφτομαι, και μπερδεύομαι ακόμα κι εγώ. Και λέω, ένας άνθρωπος ο οποίος από το πρωί ως το βράδυ σκέφτεται όσο γίνεται θετικά, πώς μπορώ να τον βοηθήσω ώστε να ξεμπερδευτεί από αυτό όλο το εισαγωγικά δίλημα, πώς να του πω, ή μάλλον τι να του πω για να μπορέσω να τον βοηθήσω ώστε να μην έχει θέματα με τις πεπιθήσεις του σε σχέση με τον νόμο του Θεού, αν θέλει να είναι ένας καλός άνθρωπος με βάση αυτό που μαθαίνει από πολύ μικρή ηλικία, και από την άλλη να είναι σύνομος με αυτό που ζει. Με αυτό τον προβληματισμό πρωί σηκώθηκα, ειλικρινά σας το λέω. Και λέω, όπως πάντα μιλάω χωρίς πρόγραμμα, αθόρμητα, αλλά εμπνεόμενος από αυτό που μου έρχεται σαν πρώτη σκέψη. Κάνοντας λοιπόν τη βόλτα μου και παρατηρώντας τους ανθρώπους που, όπως μου αρέσει να το κάνω αυτό πάρα πολλά χρόνια τώρα, τη γλώσσα του σώματος, πώς συμπεριφέρονται, αν είναι σκεθροποί, αν χαμογελάνε, καταλαβαίνω λοιπόν και με την άβρα τους και με την ενέργειά τους πόσο πραγματικά προβληματισμένοι είναι για την καθημερινότητά τους. Και έτσι λοιπόν νομίζω ότι θα προσπαθήσω σήμερα με πολύ λίγα λόγια και πολύ γρήγορα, όπως το κάνω συνήθως, να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Το ζητούμενο είναι να βρούμε ποιοι είμαστε και κατ' επέκταση να ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε. Με βάση τον προορισμό μας αποφασίζουμε τι πλαίσιο θα οικειοποιηθούμε. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα αναρχηθώ, θα έχω δυναμική, θα αποκτήσω ύλη, που δεν είναι κακή, και θα σε αυτό το διάβα θα πατήσω, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, επιπτωμάτων, λέω ένα παράδειγμα. Θέλω να είμαι ένας άνθρωπος λίγα πράγματα, μέτρια πράγματα, λίγο απ' όλα, πασαλήματα κτλ. Θέλω να μην είμαι τίποτα, θέλω να είμαι στο φόβο, δηλαδή τι θέλω. Και ανάλογα με αυτό που θέλω, τότε πραγματικά θα δείτε ότι θα φανερωθεί μπροστά σας ένα πλαίσιο που περιλαμβάνει οπωσδήποτε το νόμο με τον οποίο θα πορευτείτε. Δηλαδή το νόμο του Θεού, το νόμο της κοινωνίας και ούτως ή άλλως. Θα δείτε κι άλλα. Επειδή ξέρω ότι είναι λίγο ασαφής η απάντησή μου, είναι όμως πιο συγκεκριμένη για τους πιο μοιημένους, θα σας δώσω και μία έτσι πιο κοντινή απάντηση σε αυτό. Οπότε, επειδή πολλά πράγματα που ζούμε σε αυτή την εποχή έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με αυτό με το οποίο μεγαλώσαμε και σκεφτόμαστε, και επειδή πολλά πράγματα, όπως έχω ξαναπεί, είναι ένα πολύ μεγάλο σχέδιο σκοταδιστών, είναι η απόψη μου αυτή, θέλω λίγο να σας πω ότι η μόνη τελικά λέξη που μπορεί να μας βοηθήσει και πίσω από αυτήν κρύβονται πάρα πολλές απαντήσεις είναι η αποστασιοποίηση. Πάρτε μία απόσταση από μερικά πράγματα, από ανθρώπους, από καταστάσεις, από γεγονότα. Σταματήστε
αν μπορείτε ή μειώσετε καλύτερα την ενημέρωσή σας σε σχέση με αυτό που είναι καθοδηγητικό, χειραγωγικό και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αποφασίστε να αποστασιοποιηθείτε λίγο ακόμα και από πράγματα που ξέρατε στο παρελθόν, δείτε τα λίγο με το παρόν και το μέλλον, αντιληφθείτε τι σημαίνει εξελικτική στη ζωή μας, είτε αυτό είναι στο θέμα της ιατρικής, είτε είναι στο θέμα της νοημοσύνης. Και αφού λοιπόν πάρετε την αποστασιοποίηση, θα δείτε ότι μπροστά σας θα βρείτε πάρα πολλές λύσεις. Κανείς δεν μπορεί να σας πει 100%, ούτε ακόμα κι εγώ που είμαι σύμβουλος και καθοδηγητής πολλών ανθρώπων, πολλά χρόνια τώρα, με βεβαιότητα το τι πρέπει να κάνει κάποιος. Πάντοτε πάμε σύμφωνα με τις αξίες και προχωράμε. Έτσι, σας έθεσα σήμερα λίγο τον προβληματισμό μου. Το μοιράζομαι με πολύ αγάπη μαζί σας, ξέρετε πολύ καλά. Αν μπορούσαμε να είμαστε 24 ώρες, πάνω το 24 ώρες είναι δεμένοι. Δύσκολο θα ήταν αυτό πραγματικά, γιατί κάποια πράγματα δεν θα θέλετε να τα δείτε και εγώ δεν θα θέλω να τα φανερώσω. Λοιπόν, αχ Θεέ μου, με κοιτάει ο κόσμος γιατί λέει ένας τρελός είναι στο παγκάκι και μιλάει μόνος του. Αλλά πού να ξέρει ο κόσμος ότι εγώ συνδέομαι μαζί σας και αυτό είναι το ωραιότερο πράγμα του κόσμου. Λοιπόν, αγαπημένοι μου, πάρτε περισσότερη πληροφόρηση για την αποστασιοποίηση στο plumistos.com. Εκεί λοιπόν στο site μου που έχει πάρα πολλά άρθρα αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας. Σας προτρέπω ειλικρινά με πολύ αγάπη και με κανένα συμφέρον να μπείτε στο voicehealing.gr, όπου εκεί με τη μέθοδό μου, όπου προσπαθώ με τον ήχο της φωνής μου και με της μουσικής, μέσα από μια θεραπευτικότητα που έχουν αυτές οι μουσικές, να κατευθύνω το νου σε πολλά σημεία ώστε να δημιουργηθεί μια ομοιόσταση, δηλαδή να έρθετε στο αρχικό σας σημείο ώστε να βελτιωθούν πάρα πολλά πράγματα μέσα στο μυαλό σας σε σχέση δηλαδή με αυτό που σκέφτεστε, που θέλετε να κάνετε, προπάντως να έχετε υγεία. Πραγματικά θα ωφεληθείτε. Και αν δεν θέλετε να κάνετε τίποτα από όλα αυτά, τότε πολύ απλά φροντίστε να κάνετε αυτό που σας είπα, την αποστασιοποίηση για να μπορέσετε να βιώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας. Σας στέλνω τα φιλιά μου, την αγάπη μου από την όμορφη Θεσσαλονίκη στην οποία βρίσκομαι και έρχομαι κάθε μήνα γιατί έχω τους φίλους μου, τους πελάτες μου, συνδιαλέγουμε και νιώθω πολύ όμορφα και εδώ. Ένα τελευταίο τοπίο και σας αποχαιρετώ. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.